Ευχαριστώ πολύ Ιωάννα. Πάμε και στον Χρήστο Κούτρε γιατί η Χρήστο με ανακοίνωσή του το Πασόκ επιβεβαιώνει ότι ο κύριος Βενιζέλος κατέθεσε ως μάρτυρα στον κύριο Πεπώνη. Ακριβώς και σκοπός κατάθεση όπως αναφέρει η, η ανακοίνωση που έβγαλε το Πασόκ για τον κύριο Βενιζέλο είναι να περιλαμβάνονται, να περιληφθούν σε αυτή την δικογραφία όσα δημόσια έχει πει ο κύριος Βενιζέλος για το συγκεκριμένο ζήτημα και εντάσσεται και στην προσπάθεια του κ. Βενιζέλου όπως αναφέρει η ανακοίνωση να υπάρξει θεσμική λύση στο θέμα όπως ζήτησε να πάει και αυτό το δισκάκι, αυτό το στικάκι mm -hmm. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια τη Βουλή. Μάλιστα, ανακοινώνεται από το γραφείο ότι η συνάντηση του κ. Βενιζέλου με τον κ. Βενιζέλου, δεν ανακοινώθηκε από σεβασμό στη μυστικότητα τη διαδικασία όπω αναφέρεται. Εφόσον όμω η πληροφορία μεταδόθηκε, η επιφύλαξη αυτή έχει αρθεί στην πράξη. Με απλά λόγια, ο κ. Βενιζέλο υποστήριξε και ενώπιον του κ. Πεπώνη όσα έχει πει δημόσια για το θέμα τη λίστα Λαγκάρτ. Μάλιστα και ο κ. Βενιζέλο μαζί με του uh, κ. Παπακοσταντίνου Σεχινίδη και τον νυν Υπουργό Γιάννη Στουρνάρα έχουν κληθεί να εμφανιστούν και ενώπιον τη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια τη Βουλή για να δώσουν uh, και εκεί uh, τι δικέ του πληροφορίε. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο Κούτρα. Κυρίε και κύριοι.